Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή που συζητάμε και συγκεκριμένα. Εσείς τα κάνατε δηλαδή. Ναι. Έρχονται χιλιάδες άνθρωποι. Σας πω τι θα κάναμε. Εγκαθίσταται. Μπορώ να σας πω. Πρέπει να διαχειριστείς. Να είναι και ανθρώπινες συνθήκες, να μην είναι σαν να είναι πεταμένοι. Ακούστε λοιπόν, κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι θα κάνατε δηλαδή. Θα πρέπει να αποτρέψουμε να λειτουργούμε ως μαγνήτης ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που όποιος θέλει πάει. Από όλο τον κόσμο. Κάθε πεινασμένος, εξαθλειωμένος, πονεμένος, πάμε στην Ελλάδα. Θα μοιραζόμαστε τη φτώχεια των Ελλήνων, θα τρώμε από τον προϋπολογισμό τους και θα ζούμε. Να σας πω τι συνέβη στη χώρα, θα τα πω πρώτη φορά δημόσια, γιατί δεν το ξέρω ο κόσμος. Ναι. Πριν 4 μήνες στη Βουλή ήρθε μια διάταξη νόμου. Ως υπουργός την απέτρεψα. Δεχόμουν καθημερινά πιέσεις από μεγαλοκτήμονες που απαιτούσαν από τον τότε υπουργό Βρούτσι, την κυβέρνηση Σαμαρά, να υπογράψει ένα προεδρικό διάταγμα. Βάσει του οποίου, με διάταξη νόμου, όποιος παράνομος ερχόταν στη χώρα, χωρίς χαρτιά, θα μπορούσε να πιάσει δουλειά αμέσως. Και να του δώσουμε χαρτιά. Εάν συμβεί αυτό, έλεγα τότε, οποιοδήποτε θα ήταν άλλο ένα πλαίσιο έλξη στη χώρα μας. Το πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και 4 μήνες πλέον, οποιοδήποτε έρχεται, αν σήμερα το πρωί περάσει κάποιος και καταφέρει για τον οποιοδήποτε λόγο να έρθει στην Ελλάδα και πάει στην Πάτρα, στους. Εκεί που είναι η παραγωγή της φόρας, παραδείγματος χάρη, ή στη Βόρεια Ελλάδα, σε μια μεγάλη. Είναι υποχρεωμένος να δώσει δουλειά. Όχι, είναι υποχρεωμένος. Μπορεί αμέσως να πιάσει δουλειά. Ας είναι από το Πακιστάν χωρίς χαρτιά. Να το πω, να το ακούσει ο κόσμος, να το ακούσουν οι άνεργοι, οι οποίοι σήμερα ξεπερνάνε το 24% και να πούν γιατί. Ο Βρούτσης ήταν ο κακός. Πάμε στον κύριο Κυρίτση. Χωρίς ευαισθησία, δηλαδή είστε περισσότερο ευαισθητοί. Απαντήστε και σε αυτό, κύριε Κυρίτση. Αγαπάτε εσείς περισσότερο τον κόσμο και περισσότερο από εμάς. Και το τι θα γίνει στα νησιά. Την πατρίδα, τους Έλληνες, τους ανθρώπους. Ελάτε, κύριε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα, δεν προλάβουμε.